Κοντά μας είναι ο βουλευτής της Πέλας, ο Γιάννης ο Σιφάκης. Κύριε Σιφάκη, εδώ αξονικός, εκεί αξονικός, πού είναι αξονικός? Ένας είναι ο αξονικός. Κύριε Σεραφείμ, καταρχάς θέλω να πω χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους τους πολίτες της Πέλας και σε όλους τους πολίτες της χώρας που διαβίουν αρκετά δύσκολα, όμως με το γύρισμα της οικονομίας από την επταετή ύφεση στην ανάπτυξη σιγά σιγά, είχαμε τα τελευταία τρία τρίμηνα θετικό ρυθμό και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε ένα καλό ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 17 και μέσα στο 18, μια ανάπτυξη που θέλουμε να είναι δίκαιη ανάπτυξη. Ευχόμαστε πραγματικά καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους και παλεύουμε γι' αυτό. Μέσα στα πλαίσια της καθημερινής μας πάλης για τα προβλήματα των πολιτών, γνωρίζετε ότι δίνουμε μια καθημερινή μάχη για την υγεία στην Πέλα. Παραλάβαμε μια κατάσταση στην υγεία η οποία ήταν σε απαράδεκτο σημείο, με υποτετραπλασιασμό του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Πέλας, με 6 χρόνια χωρίς καμία πρόσληψη γιατρού νοσηλευτικού, ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, 2 νοσοκομεία χωρίς αξονικό τομογράφο, το 1 τρίτο των μετακινήσεων του ΕΚΑΒ γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν για τον αξονικό στη Βέρεια ή σε ιδιωτικά κέντρα της περιοχής, με μια άθλια κατάσταση του τεχνικού νεφρού της ένδεσας, του τεχνητού νεφρού της ένδεσας να λειτουργεί σε τριτοκοσμικές συνθήκες στο υπόγειο του νοσοκομείου και ακόμη με μια πολύ, πολύ κακή κατάσταση στα υλικά και στην γενικότερη διαχείριση και στο νοσοκομείο Πέλας αλλά και στα κέντρα υγείας του νομού. Αρχίσαμε συστηματική προσπάθεια με στόχο πρώτον να σώσουμε, να κρατήσουμε όρθια, να κρατήσουμε ζωντανά, ανοιχτά τα νοσοκομεία. Να υπάρχουν οι εφημερίες, να υπάρχουν οι γιατροί, έστω και επικουρικοί στην αρχή, καθώς όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι, όλα τα παιδιά, όλα τα νέα παιδιά που βγήκαν και δεν μπορούσαν να προσληφθούν λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων, έφυγαν στο εξωτερικό. Καταφέραμε, τα κρατήσαμε ζωντανά και τώρα που έτσι σιγά σιγά σταθεροποιείται η οικονομία και η κατάσταση, ουσιαστικά βοηθάμε και σε για το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την καλυτέρευση της κατάστασης υγείας στην Πέλα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί για το νοσοκομείο Πέλας, από εκεί που δεν είχαμε κανέναν, τελικώς 2 αξονικοί τομογράφοι. Ένας για το νοσοκομείο της Έδεσας και ένας για το νοσοκομείο των Γιαννητσών. Η εξέλιξη αυτή, η οποία είναι, καταλαβαίνετε, καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, έγινε από την κυβέρνησή μας, καθώς δεν έχουμε καμία σχέση με μικρές διαπλοκές, τοπικές ή μεγαλύτερες, δεν εξυπηρετούμε πελατειακά συμφέροντα, δεν εξυπηρετούμε, είμαστε υπέρ, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας υγείας. Και γι' αυτό το λόγο είδατε ότι ξεκίνησε και η κατασκευή της μετεγκατάστασης του τεχνητού νεφρού της ένδεσης. Ας προσανατολιστούμε όμως στους εξωτερικούς του μελετήσεων. Στο συγκεκριμένο θέμα να προσανατολιστούμε. Έκανα κύριε Σεραφείμ μια αναλυτική παρουσίαση εν συνόψη βέβαια. Του θέμα του συζυγείας στην Πέλα, γιατί, διότι, να σας πω γιατί, διότι ακούμε και διαβάζουμε γραφικές καταστάσεις από τους εκπροσώπους των κομμάτων του παρελθόντος, αυτούς που έφτασαν την κατάσταση της υγείας στο αμήν, έφτασαν δηλαδή να μην μπορεί να πηγαίνει ο ανασφάλιστος παρά μόνο εάν πληρώνει στη δοή την περίθαλψή του. Φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούμε να έχουμε ούτε αξονικό, ούτε το τεχνητό νεφρό σε μια αξιοπρεπή κατάσταση, τίποτα. Και έρχονται σήμερα να γίνουν τιμητές και να παρέμβουν στη διαδικασία των 2 αξονικών και να έχουν και άποψη για το που θα πάει ο ένας ή ο άλλος. Πραγματικά είναι γραφικό και πραγματικά απελπιστικό για αυτούς. Ειλικρινά, έτσι ας κάνουν να σκεδαχτούν λίγο στον καθρέφτη και ας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη δημόσια υγεία. Κάντε τη δουλειά σας, αλλά θα κρυθείτε όμως. Βεβαίως. Εάν πραγματικά ισχύει αυτό που λέτε ότι ταυτόχρονα θα έχουμε αξονικό και στα Γιαννητσά και στην Έδεσα, θα κρυθείτε εσείς σαν βουλευτής Σιφάκης. Και βεβαίως, κοιτάξτε πώς έγινε η κατάσταση. Γνωρίζετε ότι πριν από 6 μήνες είχε προταθεί ο αξονικός των Γιαννητσών
με προτεραιότητα στο νοσοκομείο Γενεσών, είχε προκριθεί και για ένταξη στο διασυνεργειακό πρόγραμμα Interreg του Ελλάδα Φιρόμ. Πράγματι, προχώρησε η αίτηση αυτή με πολύ θετικό τρόπο. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης. Γύρω στις 25 με 30 Ιανουαρίου θα περάσει και τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Ένα πρόγραμμα που μέσα στο ίδιο πρόγραμμα βρίσκονται και τα συστήματα οξυγόνου των νοσοκομείων Έδεσας και Γενεσών. Και βεβαίως αναμένεται η ολοκλήρωσή του με την έγκριση και από την μεριά της Φιρόμ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, όταν πλέον εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα, επειδή ακριβώς πρώτος, ας το πούμε, υπεύθυνος του προγράμματος είναι απευθείας στο νοσοκομείο Πέλλας, αμέσως μετά θα προκηρυχθεί ο αξονικός τομογράφος, με αποτέλεσμα μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο των Γενεσών, που μάλιστα θα λειτουργήσει και αμέσως λόγω των προϋφισταμένων εγκαταστάσεων και του εξειδικευμένου προσωπικού. Ακόμη, ενεκρίθη μετά από πρόταση του νοσοκομείου Πέλλας, είπε, και υποβοήθηση δικιά μας, ένας δεύτερος αξιονικός τομογράφος από τα απολογιστικά του Υπουργείου Υγείας, από τον αναπληρωτή υπουργό τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος ήρθε στο νοσοκομείο Πέλλας. Εδώ ήταν πάρα πολύ λογικό, από τη στιγμή ο ορθολογισμός της κατανομής πόρων λέει ότι από τη στιγμή που το ένα νοσοκομείο των Γενεσών θα προμηθευτεί αξιονικό τομογράφο μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το οποίο άμεσα θα εγκριθεί, είναι λογικό ο δεύτερος αξιονικός να έλθει στο νοσοκομείο της Έδεσας. Ούτως ώστε να μπορέσουν όλα τα νοσοκομεία και τα δύο νοσοκομεία του νομού να εξυπηρετηθούν με αξιονικό τομογράφο. Γνωρίζετε ότι ο αξιονικός τομογράφος πλέον στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένας απολύτως απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Καθώς έχουν και τα δύο νοσοκομεία μονάδες εντατικής θεραπείας και θα πρέπει να έχουν αξιονικό τους, ώστε να διευκολύνονται άμεσα οι ασθενείς και να μην χάνουν χρόνο στην κρίσιμη κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Συμφράκη, επειδή εγώ έχω καλύψει πολλές συνεντεύξεις και από τους διοικητές τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο νοσοκομείο και τους βουλευτές, ξέρετε πόσες φορές λέγανε ότι προκυρήσετε ο διαγωνισμός για τον αξιονικό, προκυρήσετε έτσι, προκυρήσετε αλλιώς και όλο έτσι. Μήπως είναι μια κατάσταση η ίδια και με εσάς τώρα? Είδατε κύριε Σεραφείμ τη πολύ μεγάλη διαφορά. Σας λέω το εξής, ότι πράγματι οι προηγούμενοι είχαν προσπαθήσει να φέρουν αξιονικό στο νοσοκομείο της Έδεσας και τι έκαναν? Έβαλαν σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον αξιονικό της Έδεσας, τον αξιονικό της Νάουσας και τον αξιονικό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, μαζί με αρκετά άλλα μηχανήματα του διαφόρου νοσοκομείου. Αυτό το έβαλαν διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός, με τον τρόπο που έγινε, που υπεριλάμβανε τόσα πολλά μηχανήματα, είχε πάρα πολλές ενστάσεις επί ενστάσεων, με αποτέλεσμα να χαθεί το ΕΣΠΑ και να χαθεί και η χρηματοδότηση. Ναι, δηλαδή εμείς τώρα δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα με ενστάσεις. Ακριβώς λοιπόν, επειδή ας το πούμε, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τη δημόσια υγεία, γιατί όλα αυτά δεν μας βοηθούν. Το ξέρουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα, με τους μηχανισμούς από τις εταιρείες που έχουν τους αξιονικούς, ξέρετε τι γίνεται με τις προδιαγραφές. Θα αρχίσουν τις ενστάσεις. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξής, ότι αυτό το ότι χάθηκε το προηγούμενο πρόγραμμα με τον τρόπο που έγινε δεν ήταν τυχαίο. Είχε να κάνει με συγκεκριμένες διαπλοκές, διότι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, είναι τρεις οι εταιρείες που προμηθεύουν αξιονικούς. Θα μπορούσαν να βγάλουν στα τρία νοσοκομεία τρεις διαφορετικές δημοπρασίες, όπως εμείς πάμε τώρα, να υπάρχουν τρεις διαφορετικές εγκρίσεις, ή κάθε μία να έπρεπε το δικό χώρο και να τέλειωνε το θέμα, θα είχαμε τρία χρόνια αξιονικό για συνέδεσα. Και κοιτάξτε τώρα, αυτό που κάναμε εμείς ήταν το εξής. Εξασφαλίσαμε μέσω της πρότασης του Interreg ότι θα έρθει στο νοσοκομείο Γενεσών ο αξιονικός, που θα έρθει πρώτα και αν θέλετε υπό την έννοια θα λειτουργήσει και πρώτα, γιατί υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό, σας είπα, αλλά και η απαραίτητη χώρη. Και ο δεύτερος αξιονικός δεν θα πήγαινε όπως προσπάθησαν κάποιοι, δυστυχώς, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια, ας το πούμε, λάθος ανορθολογική κατανομή πόρων, να διασφαλιστεί σαν δεύτερη χρηματοδότηση για το νοσοκομείο Γενεσών η χρηματοδότηση μέσω των απολογιστικών του Υπουργείου Υγείας τη στιγμή που προχωρούσε το Interreg για τα Γένεσα. Αυτός ο δεύτερος αξιονικός προφανώς ερχόταν στο νοσοκομείο της Έδεσας. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν και τα δύο νοσοκομεία αξιονικό, δεν τίθεται θέμα. Θα αποκτήσουν
όχι αποκτούν. Βεβαίως, μα κοιτάξτε, οι εγκρίσεις όσον αφορά. Γιατί... Κοιτάξτε. Οι εγκρίσεις όσον αφορά τον αξιονικό από τα απολογιστικά είναι τελειωμένες. Δεν είναι θεωρία. Επίσης, θα προχωρήσει δηλαδή η μελέτη σκοπιμότητας και μετά θα γίνει ο διαγωνισμός. Επίσης, το Interreg μέχρι 25 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα του. Ωραία. Θα προμηθευτώ. Απ' την άλλη, τώρα θέλω να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Ναι. Ότι καλό θα είναι, ειλικρινά καλό θα είναι, να μην προσπαθούν να δημιουργήσουν άγονες και άκερες αντιπαραθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ των πόλεων της έντασης, των Γιάννησών ή των επαρχιών ή όπως θέλεις πες το. Διότι αυτή η κυβέρνηση φρόντισε και τα δύο νοσοκομεία να αποκτήσουν αξιονικούς, όταν, ιδίως όταν, οι προηγούμενοι δεν είχαν εξασφαλίσει ούτε έναν αξιονικό στο νομό Πέλλας. Θα ήθελα αυτές οι άκερες, οι άγονες, οι, ας το πούμε λίγο αγενείς θα έλεγα, αντιπαραθέσεις να εκλείψουν, να δούμε όλοι το κοινό καλό, το καλό της υγείας στην Πέλλα, το καλό των πολιτών της Πέλλας. Όμως, επίσης και θεσμικά ατοπήματα συγκεκριμένων θεσμικών παραγόντων θα ελεγχθούν αποφασιστικά. Δηλαδή, κάτι λέει αυτό. Ναι κύριε Σεραφείμ, αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Δεν είναι δυνατόν όταν οι πολιτικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού, του Παύλου του Πολάκη, είναι ο αξιονικός τομογράφος από τα απολογιστικά του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσει το νοσοκομείο της Έδεσας, καθώς στα Γιάννησα υπάρχει χρηματοδότηση, θα υπάρξει χρηματοδότηση από αλλού, να έρχονται θεσμικοί παράγοντες του νοσοκομείου και να αμφισβητούν τις υπουργικές αποφάσεις. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, ας γίνει λίγο, ας προχωρήσουν τα πράγματα, ας τελειώνει η διαδικασία και όλα αυτά θα ελεγχθούν με τη σειρά τους. Συνεχίζω στο θέμα αυτό. Θα τρέξει αυτή η διαδικασία με τους αξιονικούς, έτσι. Έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να χειριστεί αυτά τα μηχανήματα. Ή θα έχει μπει ο αξιονικός και θα περιμένουμε να κάνουμε πρόσληψη στους τεχνικούς ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα. Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα τρέξετε μαζί. Βεβαίως. Στα Γιάννησα οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν, γιατί όπως ξέρετε υπήρχε αξιονικός τομογράφος που είχε χαλάσει εδώ και κάποια χρόνια. Ναι. Υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Στην Έδεσα πρώτη φορά μπαίνει αξιονικός. Σημαίνει και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τρέξουν μαζί. Να τρέξετε βεβαίως, για το ανάλογο προσωπικό. Βεβαίως. Για να μπορέσει να εξειδικευτούν οι ακτινολόγοι. Ίσως δεν ξέρω αν χρειάζεται και η πρόσληψη κάποιου άλλου πιο εξειδικευμένου. Αυτά θα τα δουν και ο νέος διοικητής, ο οποίος θα έλθει. Το Γενάρη, τότε. Βεβαίως, όχι και θα έλεγα. Μας είχατε πει το Δεκέμβριο, τώρα πότε θα πάει. Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά την εκλογή, μετά τον ορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας είναι στις 3 Ιανουαρίου. Ξεκινάει η διαδικασία του ορισμού. Θέλω να ελπίζω ότι επειδή πραγματικά έχουν παρουσιαστεί διάφορα θέματα και είναι απαραίτητος ο ορισμός διοικητής του νοσοκομείου Πέλλας που άργησε πολύ, πριν το τέλος του Ιανουαρίου θα έχουμε διοικητή στο νοσοκομείο Πέλλας που θα λύσει διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει και αν θέλετε και δυσλειτουργίες υπαρχών των θεσμικών φορέων που δημιουργούν το δύο νοσοκομείων. Ναι. Έτσι. Θα σταματήσει αυτή η. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Θα ήθελα ξανά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα ειλικρινά να πω ότι η προσπάθειά μας σε πολύ δύσκολες συνθήκες και στον τομέα της υγείας στρέφεται με επιτυχία. Ειλικρινά θέλω να δώσω μια ελπίδα στους πολίτες της Πέλλας ότι με την καλυτέρευση της κατάστασης, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, με την ένταξή μας των ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα αρχίσει η αντιστροφή της κατάστασης και θα δούμε πολύ καλύτερες μέρες και για την Πέλλα αλλά και για όλη τη χώρα. Εγώ το είχα πει και το ξαναλέω, συνέχεια το λέω, ότι καλό θα ήταν στο ένα νοσοκομείο να υπήρχε αξιονικός και στο άλλο μαγνητικός. Κύριε Σεραφείμ, ήταν πολύ καλό, αλλά κανένα δεν το σκέφτηκε. Να σας πω κύριε Σεραφείμ σε αυτό, γιατί πράγματι επειδή με ερέθισμα τη δικιά σας σκέψη για το μαγνητικό, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό για να δω πράγματι τις δυνατότητες αλλά και τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος. Σας λέω το εξής, ο μαγνητικός τομογράφος
είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να σταθεί σε περιφερειακό νοσοκομείο. Το μόνο περιφερειακό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που έχει μαγνήτη είναι η Κοζάνη. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του και από το γεγονός ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχει μια δυνατότητα. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ θα εξυπηρετούσε την Ημαθία, Βέρεια, Νάουσα, νοσοκομεία ακόμα και το Κυλκή θα μπορούσε. Προσέξτε. Η αίσθηση που υπάρχει και στους επαείοντες, στους γνωρίζοντες, είναι ότι επειδή ο μαγνητικός τομογράφος δεν είναι πρώτης ανάγκης. Δεν είναι δηλαδή όταν κάποιος είναι στη ΜΕΘ, μια κρίσιμη περίπτωση, δεν πάει σε μαγνητικό, πάει μόνο σε αξονικό. Έτσι κάνουν οι γιατροί, έχουν το λόγο τους. Και επειδή είναι προγραμματισμένων εξετάσεων μόνο στα πρωινά τμήματα, τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, γι' αυτό το λόγο μαγνητικός τομογράφος μπορεί να σταθεί και να έχει μια λογική λειτουργίας και απόσβεσης μόνο σε πολύ κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σας λέω και στην Κοζάνη ακόμη, εν ανυπαρξία άλλου μαγνητικού τομογράφου σε όλους τους γειτονικούς νομούς, δεν μπορεί να σταθεί και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Παρότι σε πρώτο βαθμό σας καταλαβαίνω, εμφανίζεται ως λογικό να υπάρχει, σας λέω σε μια αναλυτικότερη εξέταση και με βάση τεχνικά στοιχεία τα οποία προήλθαν από γνώστες του θέματος και υπεύθυνους στα ζητήματα αυτά, φαίνεται ότι η λύση των δύο εξονικών, ένα σε κάθε νοσοκομείο που είναι τελείως απαραίτητο γιατί έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι η σωστότερη λύση για την Πέλα. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.